δουλεύεις μέχρι τα ξημερώματα σε μια τρομακτική γειτονιά. Γιατί τρομακτική? Επειδή κυκλοφορεί ένας δολοφόνος κοτόπουλο. Χαρά σου και γεια σου, είμαι εγώ. Και μην ξεχάσεις να κάνεις 5 ολόκληρα like και ένα subscribe αν είσαι καινούριο. Η προφητεία λέει πως όταν ο ουρανός είναι κόκκινος, απαγορεύεται να σκοτώσεις κοτόπουλα. Αλλιώς θα πέσει κατάρα πάνω σου. Ένα πλάσμα θέρθαντη κόλαση και θα σε κυνηγήσει μέχρι να σε σκοτώσει. Από όσο φαίνεται δουλεύουμε σε ραμενάδικο. Μισό λεπτάκι κυρία μου να κάνω μια ξενάγηση στα παιδιά. Έχουμε εδώ πέρα τις κατσαρόλες, τα τηγάνια, τους φούρνους. Κάνουμε τα αυγά μας, τα λουκανικά μας, ψάρια, ο κύριος Καβούρης, noodles. Και εδώ πίσω έχουμε τα κουτιά που πακετάρουμε τα ράμεν για take away. Ράμεν ένα παρακαλώ, ράμεν ένα, χρειαζόμαστε noodles, κοτόπουλο και αυγά. Παίρνουμε το κουτάκι, noodles, κοτοπουλάκι και ορίστε και το αυγό. Πανέτοιμο, το πακετάρουμε. Δε φαίνεσαι πολύ χαρούμενος, φίλε μου. Η ζωή είναι δύσκολη. Μην αρχώνες, το κοτοπουλάκι σου είναι τέλειο. Ευχαριστώ πολύ, καληνύχτα σας. Μήπως θέλετε και δεύτερο πακέτο? Φαίνεται το κατεβάσετε πολύ γρήγορα. Ούτε καν χρησιμοποίησατε τα ξυλάκια. Ορίστε τα λεφτά, τα βάζουμε μέσα στο ταμείο. Γιατί ακριβώς έχω ανοίξει μαγαζί στο πιο περίεργο μέρος της γειτονιάς? Κατουρούσε εκεί πέρα, φίλε μου, αν θέλεις καλά noodles, να κάνεις ότι το ξέχασες. Ράμεν 2, μάλιστα, μάλιστα. Κουτάκι. Και τι λιγά χρειαζόμαστε? Noodles, κοτόπουλο, λουκάνικο και σαλάτα. Boing, boing, doing, cha. Ορίστε. Δύσκολη νύχτα, αδερφέ. Α, δουλεύω πολύ σκληρά. Φαίνεται πολύ ωραίο μέρος για να δουλεύεις. Κάνω live streams με Minecraft, αλλά αυτό δεν μου βγάζει πολλά λεφτά. Γι' αυτό πρέπει να δουλεύω τα βράδια εδώ πέρα. Αυτό μπορείς να αγοράσεις το official merch μου. Mr. Antoon, πάτε το link κάτω στην περιγραφή και υποστήριξέ με για να μην πάω να δουλέψω σε ένα τέτοιο μαγαζί τα βράδια. Στριμάρεις, εγώ προτιμώ το κοτοπουλάκι σου. Γιατί όλοι λένε για το κοτοπουλάκι μου, δεν είναι τόσο νόστιμο είναι? Ωρε μάνα, αυτό το κοτοπουλάκι κάτι έχει μέσα. Ευχαριστώ κύριε. Έχουμε και ξυλάκια σας λέμε. Τι το κατεβάζετε, θα πνιγείτε, θα σας κάτσει το νούντλ στο λαιμό, θα σας βγει τη μύτη. Εν τω μεταξύ αναρωτιέμαι πως δεν έχω κάψει ακόμα όλα τα αυγά και τα λουκάνικα. Μη ρωτάς πολλά. Ούτε εγώ ξέρω. Ότι έχουμε εδώ πέρα τα κοτοπουλάκια. Κάντε παρέα όσο μπορείτε. Επειδή σήμερα κάποιον θα αποχωριστείτε. Αν συνεχίσουν να έχονται πολλοί πελάτες δυστυχώς, θα χρειαστεί να γίνει. Πάνα, τι τρομακτική φάτσα είναι αυτή. Συγγνώμη κύριε, ήμουν μέσα και έπαιζα με τα κοτόπουλά μου. Ναι. Ράμεν 3 παρακαλώ. Ορίστε κύριε, όλα δικά σου. Είμαι καπετάνιε, πεινάω. Μην αγχώνεσαι, σου φτιάξα μόλις το ράμεν, ορίστε. Δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς το κοτοπουλάκι σου. Το καλύτερο της πόλης είναι. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Άσπρο πάτο. Δεν έχουμε πολύ πελατεία σήμερα. Πολύ κακό. Πώς περνάς έτσι από μπροστά μου? Τέλος πάντων, έλεγα ότι κακό που έρχονται τόσοι λίγοι πελάτες, επειδή προσπαθώ να κρατήσω τον εαυτό μου ξύπνιο δουλεύοντας. Και τόσο αργοπορημένοι που έρχονται όλοι. Δεν με βοηθάει αυτό, κοιμάμαι λίγο όρθιος. Καλησπέρα φίλε, τι κάνεις? Καλησπέρα φίλε, τι χρειάζεσαι? Θέλω αυτό το καταπληκτικό ράμεν με πολύ κοτοπουλάκι. Ξεμείναμε από κοτοπουλάκι, θα χρειαστεί να σκοτώσω ακόμα ένα. Μπορείς να περιμένεις? Δεν μπορείς να σκοτώσεις κοτόπουλα σήμερα φίλε, επειδή ο ουρανός είναι κόκκινος. Ω Παναγιά! Με μεγάλο θαυμαστή σου! Εσύ είσαι! Ποιο είναι αυτό το υπτάμινο φρικιό? Ήρθα να σε προειδοποιήσω ότι σήμερα δεν πρέπει να σκοτώσεις κοτόπουλα! Άμα το κάνεις αυτό με τον ουρανό κόκκινο, κάτι κακό θα έρθει να σε κυνηγήσει! Συγγνώμη, αλλά προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου, μπορείτε να φύγετε! Εγώ σε προειδοποίησα! Εσύ επιλέγεις! Επίσης, είσαι χάλια streamer! Τώρα φεύγω, αντίο. Τι μη είπε, χάλια streamer, μη είπε! Δεν σου αρέσει το Minecraft που κάνω, ρε. Να σταματήσω το Minecraft. Μην πιστεύεις ότι σου λέει θα σκοτώσω αυτό το κοτόπουλο και τίποτα δεν θα συμβεί. Πάω πίσω, πιάνω το μακέρι και έρχομαι. Γεια σας, γεια σας. Παίρνουμε ένα κοτοπουλάκι. Πείτε το τελευταίο αντίο στον φίλο σας. Τον έλεγαν Bobby, by the way. Βάζουμε εδώ πέρα το κοτοπουλάκι και δυστυχώς μην βλέπετε. Τι τρελή σύμπτωση που έγινε αυτό μόλις σκότωσα το κοτόπουλο. Λοιπόν, τι θέλουμε? Νούντουλ, κοτόπουλο, αυγό, λουκάνικο και σαλάτα. Το καλύτερο ράμεν που μπορούμε να προσφέρουμε. Δεν φοβάσαι για τον τύπο, καλόγερος! Είναι μια ιστορία για να τρομάξουν τα παιδιά. Ευχαριστώ για τα λεφτά, φίλε. Άντε, πρόσεχε, μη σου κολλήσει το κοτοπουλάκι στο λαιμό, φρέσκο είναι. Εντάξει, φαίνεται γούσταρε, του άρεσε. Άντε, καληνύχτα και καλή ξεκούραση. Είδες, καλόγερε.
Τίποτα δεν έγινε. Οχ, όχι. Τώρα που βρέχει δεν θα έχω πελάτες. Τι στο καλό, μήπως αυτή η προφητεία είναι αληθινή. Δεν θα έπρεπε να έχεις σκοτώσει τα κοτόπουλα. Ωρε μάνα, έχετε με τσεκούρι. Αποφυγή, αποφυγή, πάμε πίσω, πάμε πίσω, πάμε πίσω. Κάνε παρέα με τα κοτόπουλα. Ω, μου πήρε το, μου πήρε το όπλο. Θα με σκοτώσει, μου ότι σκότωσε εγώ τα κοτόπουλα. Τρέχα για τη ζωή σου. Αυτό ήταν άβολο. Τρέχα. Γιατί δεν μπορώ να περάσω. Πού να πάμε, δουλεύεις, μήπως θέλεις λίγα νούντουλς, λίγο σαλάτα. Δεν έχω κάποιο όπλο. Κάπως να πολεμήσω. Δεν είμαι εδώ μέσα. Εδώ πετάω τα σκουπίδια. Προφανώς εγώ δεν είμαι ένα σκουπίδι για να πω εδώ μέσα. Μη το σκέφτεσαι. Μαζί με τα κοτόπουλα, με παρέα. Όχι, 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 όχι. Θα λερωθούν, επίσης βρέχει. Θα βρεχούν τα πουμπουλά σου. Μη το ψάχνεις άλλο, μη σκέφτεσαι. Ουφ, τη γλίτωσα. Πρέπει να πάρω τηλέφωνο τον Βικ. Ο κοτοπουλοδολοφόνος κυκλοφορεί εδώ πέρα, έτσι. Όχι. Έφυγε. Μπορεί να κρύβεται μέσα στα κοτόπουλα, πότε δεν ξέρεις. Για να πάω σιγά σιγά να ελέγξω. Κοτοπουλοδολοφόνε. Wow! Σε προειδοποίησα ρε μα... Σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Σε βοήθησα ήδη, σου είπα να μη σκοτώσεις κοτόπουλο. Δεν νοιάστηκε καν και έφυγε. Ξέρεις τι, το αξίζω. Αλλά τώρα πρέπει να πάω να πάρω τηλέφωνο. Δεν δουλεύει. Όχι, κάποιος... Σου αρέσει να το σκοτώπουλα, θα φάγω εσένα, πάρτο. Όχι το βρ... Αλλά έχω όμως τέσσερις επιλογές που μπορούν να με σώσουνε. Πρώτο, να καλέσω τον καλόγερο. Δεύτερο, να χρησιμοποιήσω τη δύναμη του κοτόπουλου. Τρίτο, να πολεμήσω τον δολοφόνο. Ή τέταρτο, να ξεφύγω. Θα καλέσω τον καλόγερο, πας και βοηθήσει. Θα με σκοτώσει, αυτό ήτανε. Βοήθησέ με! Ωρε μάνα! Έβα στην πλάτη μου, ήρθα να σε σώσω! Δεν μπορείς να το βοηθήσεις, καλόγερε. Προφητεία θα είναι αληθινή. Αυτό το παιδί αξίζει να ζήσει. Θα τον σώσω! Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη του κοτόπουλου. Θα χρησιμοποιήσω το ίδιο σου το όπλο εναντίον σου. Δεν ξέρω αυτό το τεράστιο κοτόπουλο που χώρεσε. Βοήθησέ με κοτόπουλο, σε παρακαλώ. Κότα τα έχει παίξει. Έχουμε βάλει δυναμίτες στον κότας! Τι βλέπω, Θεέ μου. Ήρθε η ώρα να αναμετρηθούμε. Φέρ το, δώσ' το, δώσ' το, πα! Θα σου κόψω εσένα το κεφάλι προς τα κοτόπουλα που κόβω κάθε μέρα! Έτσι, έτσι, έτσι! Τέταρτη και τελευταία επιλογή. Πάμε να ξεφύγουμε. Σε τρίτο πρόσωπο. Ω Πανάγια, αυτό είναι περίεργο. Τρέχα μέσα στο λαμβύριθο, δεν θα με βρει ποτέ. Χα! Surprise, mother. Όπα, 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 κάτσε, κάτσε. Όχι, όχι, όχι. Σιγά σιγά από εδώ πέρα, χαλαρά, ωραία, δεν ξέρει τι του γίνεται. Τι κάνει τώρα αυτός, νομίζω ότι θα με τρομάξει. Άμα πάω από εδώ πέρα. Χαλαρά πράγματα. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Το ξέρε, το ξέρε, το ξέρε. Πάω από εδώ πέρα γρήγορα. Τρέχω, τρέχω, είναι πίσω μου. Αλλά. Ήτανε λίγο πολύ μακριά μου. Πώς με έφτασε. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι πέταξε το τσεκούρι πάνω μου. Αυτός λοιπόν ήταν ο κοτοπουλοδολοφόνος. Σπάστο με ένα τεράστιο like, κάνε subscribe αν είσαι καινούριος. Εδώ πέρα θα υπάρχουν περισσότερα βιντεάκια. Κάτω στην περιγραφή θα μπορείς να βρεις το official merch μου. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Τσάω, 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 τσάω.